μαθητικό μακαζίνο. Ένα ταξίδι στις δράσεις των μαθητών. Μέσα από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού. Μαθητές και μαθήτριες δημοτικής, μέσης και τεχνικής εκπαίδευσης μαζί με τους καθηγητές τους μιλούν για το πολύμορφο έργο που επιτελούν στη σχολική τους μονάδα. Επιμελείται και παρουσιάζει η καθηγήτρια θρησκευτικών μέσης Θεοδοσία Κωνσταντινίδη. Αγαπητοί ακροατές, καλησπέρα σας. Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε μία ακόμη εκπομπή του μαθητικού μακαζίνου με συναρπαστικά θέματα και καλεσμένους. Σήμερα θα κινηθούμε βόρεια της πόλεως μας, αφού η εκλεκτή καλεσμένη μας είναι από το Λύκειο Αγίας Φυλάξεως, οι οποίοι θα μας κάνουν κοινωνούς σε ένα πρόγραμμα Erasmus Plus που έχει τον τίτλο Return to Roots. Έχουμε λοιπόν μαζί μας τις συναδέλφους Αλίκη Γιανακού, Στέλλα και Στέλλα Γεωργίου και τους μαθητές και μαθήτριες Ανδρέα Παναγιώτου, Μικαέλα Χριστοφή, Δημήτρη Μεσαρίτη, Χρήστο Χριστοφίδη και Ήλια Λαδόματου. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε, ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή και να απευθυνθώ πρώτα στις συναδέλφους της παρέας για να μας δώσουν κάποιες πληροφορίες γύρω από αυτό το πρόγραμμα, το Erasmus Plus. Καλησπέρα και από εμάς. Καταρχάς θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για τη φιλοξενία. Χαρά μας, Στέλλα μου, που είσαι μαζί μας. Το σχολείο μας, το Λύκειο Αγίας Φυλάξεως, γενικότερα συμμετέχει σε αρκετά ευρωπαϊκά προγράμματα, ανάμεσα στα οποία και το πρόγραμμα Erasmus Plus με θέμα Return to Roots, δηλαδή επιστροφή στις ρίζες. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο έχει ως στόχο να προωθήσει την συνεργασία σε ζητήματα γνωριμίας, πολιτισμού και παράδοσης ανάμεσα στις εμπλεκόμενες χώρες, αλλά παράλληλα να καλλιεργήσει και τις αξίες κοινής συνύπαρξης στον ευρωπαϊκό χώρο. Είναι ένα διετές πρόγραμμα στο οποίο λαμβάνουν μέρος μαθητές και εκπαιδευτικοί από τις χώρες της Σλοβακίας, της Νορβηγίας, της Λετωνίας και φυσικά της Κύπρου μας. Όταν λέμε διετές, εσείς δηλαδή το έχετε ξεκινήσει από την περσινή χρονιά. Πρέπει να πούμε ότι βεβαίως, ναι, την προηγούμενη χρονιά, το Σεπτέμβριο συγκεκριμένα του 2022, πραγματοποιήθηκε η πρώτη κινητικότητα στη Σλοβακία. Τον περασμένο Απρίλιο η δεύτερη κινητικότητα στην Νορβηγία και το Σεπτέμβριο που μας πέρασε η τρίτη κινητικότητα στην Κύπρο μας, όπου είχαμε την τιμή και τη δυνατότητα να φιλοξενήσουμε μαθητές και εκπαιδευτικούς από τη Σλοβακία, την Νορβηγία και τη Λετωνία. Επομένως, εκκρεμεί τώρα η τελευταία κινητικότητα στη Λετωνία που θα πραγματοποιηθεί την επόμενη χρονιά, το 2024. Όταν λέμε κινητικότητα, εννοούμε την επίσκεψη. Ακριβώς, ακριβώς. Για να το ξέρουν και οι ακροατές μας. Και εκκρεμεί μία. Έχετε ορίσει το μήνα ή ακόμη? Είναι ο Απρίλιος. Απρίλιος. Είναι ο μήνας Απρίλιος. Καλύτερα, άνοιξε λίγο ο καιρός, γιατί η Λετωνία. Ναι, ναι, σίγουρα. Είναι λίγο κρύα από ό,τι ξέρουμε στο χάρτη περιοχή, χώρα. Ωραία. Και πώς έγινε επιλογή αυτού του θέματος? Επιστροφή στην παράδοση. Σίγουρα είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί γενικότερα. Θεωρήσαμε ότι είναι μια ευκαιρία να γίνουμε κοινωνοί της παράδοσης και της ιστορίας άλλων χωρών, για τις οποίες δεν γνωρίζουμε αρκετά πράγματα, αλλά και εμείς να έχουμε τη δυνατότητα να μοιήσουμε τους υπόλοιπους Ευρωπαίους στη δική μας παράδοση και ιστορία. Είμαστε ένας μικρός τόπος, ένας μικρός λαός. Υπάρχουν αρκετοί άνθρωποι που δεν γνωρίζουν ούτε καν την ύπαρξη της Κύπρου. Επομένως, τους δίνουμε τη δυνατότητα να μάθουν πληροφορίες για τη δική μας χώρα, για την παράδοση, την ιστορία μας, η οποία θα λέγαμε ότι έχει... Είναι άγνωστη στους πολλούς. Ακριβώς, ναι. Δυστυχώς.
Και εντός των τυχών είναι άγνωστη. Δυστυχώς για εμάς τους Κύπριους έτσι πολλά μέρη. Θα φυσικά θα μας δώσουν και τις εμπειρίες τους οι μαθητές σε λίγο. Τα προγράμματα Erasmus γενικά, ξέρω ότι έχουν και πρέπει να είσαστε με μια μεγάλη ομάδα από συναδέλφους. Βεβαίως. Δεικτικά ήρθαν κάποιοι μαθητές εδώ. Θα ήταν καλά έτσι να αναφέρουμε και τους υπόλοιπους συντελεστές. Βεβαίως να τους αναφέρουμε, γιατί πραγματικά είναι μια πολύ μεγάλη ομάδα. Χρειάστηκε αρκετή προετοιμασία προκειμένου να ανταποκριθούμε στις ανάγκες αυτού του προγράμματος. Και αν μας επιτρέπετε να αναφέρουμε τα δεν ονόματα. Δεν είναι μόνο το ταξίδι, είναι όλη η πορεία που. Βεβαίως, σε αυτό το πρόγραμμα συμμετείχαν και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ η κυρία Ανθή Βασιλείου, η κυρία Σκεύη Ανδρέου, η κυρία Γεωργία Πέτρου Ευρυπίδου, η κυρία Δέσποινα Φυσέντζου, η κυρία Μαρία Τζαούρη Χίλμερ, η κυρία Δώρα Γενεθλίου, η κυρία Ζωή Ιωαννίδου, η κυρία Κασάνδρα Χαριλάου, η κυρία Μαρία Γεωργίου, η κυρία Κλεοπάτρα Ευσταθίου, η κυρία Κρυστάλλο Ζαρβού, οι γυμναστές μας για την προετοιμασία των χωρών, η κυρία Μαρία Ιωάννου και ο κύριος Δήμος Δημοσθένους. Και φυσικά τους βοηθούς διευθυντές μας, τον κύριο Λουκά Λουκά, την κυρία Ντίνα Κινή Μαλά και τη δόκτωρα Δημήτρα Χατζουχάμπη. Είχαν τον γενικότερο συντονισμό του προγράμματος, η κυρία Μαλά και η κυρία Χατζουχάμπη. Και απλά εγώ θα ήθελα να προσθέσω ακόμα ένα όνομα το οποίο δεν αναφέρεται σε αυτήν τη λίστα και ο λόγος που δεν αναφέρεται είναι γιατί η συνάδελφος μετακινήθηκε σε άλλο σχολείο φέτος, αλλά κατά την περσινή χρονιά, επειδή ταξιδέψαμε μαζί και στην πρώτη κινητικότητα και έχει συμβάλει πάρα πολύ, και φέτος όταν ήρθαν οι φιλοξενούμενοι μας, η κυρία Ανδρούλα Χρυσοστομίδου, η οποία βρίσκεται τώρα στο Λανίτιο Λύκειο. Θα τρέχει ένα Erasmus στο Λανίτιο, ξέρω ότι έχουν και αυτοί αρκετά προγράμματα έτσι. Και ξέρω ότι το να μπει στη διαδικασία για να συμμετάσχει ένα σχολείο σε αυτό το πρόγραμμα έχει πάρα πολύ μεγάλη διαδικασία και πολλά εντύπα να συμπληρωθούν και απολογισμός. Γιατί μπορεί, ας πούμε, να ακούγεται έτσι στους μαθητές μας έτσι, «Α, θα πάμε ταξίδι, θα κάνουμε το ένα το άλλο», που είναι ωραία και ευπρόσδεκτα. Αλλά ακριβώς και επειδή η Ευρώπη έχει να κάνει και με χρήματα, θέλει να δώσουμε λογαριασμό για αυτά τα χρήματα προς τα, σαν feedback προς τα πίσω. Οπότε νομίζω είναι αξιέπαινη η προσπάθεια αυτών των ανθρώπων που αναλαμβάνουν αυτά τα προγράμματα, γιατί δίνουν αυτές τις εμπειρίες στους μαθητές. Τώρα δεν ξέρω αν έχουμε κάτι άλλο για το πρόγραμμα. Απλά να αναφέρουμε ότι ενδεικτικά κάποιοι μαθητές είναι εδώ. Συμμετέχουν αρκετοί μαθητές στο πρόγραμμα. Σε κάθε κινητικότητα, είναι και διαφορετικά παιδιά σε κάθε κινητικότητα. Περίπου εμείς ήμασταν την πρώτη φορά πέντε μαθητές, πέντε τουλάχιστον σε κάθε κινητικότητα. Μπορούμε να αναφέρουμε τους μαθητές μας και τις μαθήτριες. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν η Κατούχτη Φανή, η Ξενοφόντος Ελπίδα, η Σάβα Κούλια, Παναγιώτου Νικόλας, Παναγιώτου Ανδρέας, Παπαδοπούλου Ευελίνα, Μεσαρίτης Δημήτρης, Χριστοφή Μικαέλα, Χριστοφίδης Χρήστος, Κοζάκος Ανδρέας, Παναούτα Μενελίνα, Στυλιανίδης Γεράσιμος, Λαδόμα του Ήλια, Παπα-Νικολάου Κατερίνα, Σεργίου Δήμητρα και Χρυσοστόμου Αλέξανδρος. Μεγάλη ομάδα. Ναι, πολύ μεγάλη ομάδα. Θα μοιραστούν τις εμπειρίες περισσότερα ανθρώπι. Ακριβώς. Αυτή ήταν η επιδίωξή μας, να δώσουμε τη δυνατότητα σε όσο το δυνατόν περισσότερους μαθητές να συμμετάσχουν. Ακριβώς. Ωραία. Λοιπόν, να αρχίσουμε να βλέπουμε μία-μία κινητικότητα και να μας πούν και οι ίδιοι οι μαθητές. Η πρώτη κινητικότητα, είπαμε, πραγματοποιήθηκε στη Σλοβακία τον προηγούμενο Σεπτέμβριο, τον Σεπτέμβριο του 2022 δηλαδή. Ήταν η πρώτη κινητικότητα. Μπήκετε νωρίς. Ναι, δηλαδή, ξεκίνησε το σχολείο μάθητες, και έπρεπε να ετοιμαστούμε αμέσως για την κινητικότητα. Πίεζε λίγο ο χρόνος. Ναι, λίγο αγχωτικό, έτσι όπως το ακούω. Δηλαδή. Η αλήθεια είναι ότι δεν γνωρίζαμε και πολλά πράγματα για το πρόγραμμα, επειδή το διάστημα του καλοκαιριού ήμασταν όλοι σκορπισμένοι. Οπότε έπρεπε κάποια πράγματα να
διευθετηθούν αρκετά νωρίς και γρήγορα και μιλώ και για πρακτικά ζητήματα, οι πτήσεις, ναι, τα εισιτήρια, πρέπει να ψάξουμε για φτηνές πτήσεις. Ναι, επειδή το budget είναι περιορισμένο, ναι, περιορισμένο αυτών των προγραμμάτων, οπότε έπρεπε να είχε ένα αρκετή διαδικασία και μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Πόσες τους εφεύρει πήγατε? Αντρέα, θυμάσαι τα 24, 25 με πρώτη δεκάτου. Ναι, ναι. Δηλαδή με το καλωσορίσατε στο σχολείο, εσείς πρέπει τώρα πλάνο. Ναι, ήμασταν σε, σε ρυθμό αναχώρησης. Είναι λίγο αρχοντικό διαμονό που το ακούω, δηλαδή ώσπου να πάρεις τα νέα τμήματα, τους νέους μαθητές, έπρεπε να τρέξετε το πρόγραμμα. Γιατί ναι, ακούγεται έναν ταξίδι, αλλά έχει και ευθύνη. Έχει μεγάλη ευθύνη. Γιατί παρουσιάζουν και εκεί οι μαθητές. Ναι, δεν είναι μόνο απλά να παρευρεθούν. Όχι, πρέπει να γίνει μια προεργασία πριν να παρουσιάζουν σε κάθε κινητικότητα. Ακριβώς. Ωραία. Άρα να περάσουμε εδώ στον Ανδρέα, ο οποίος Ανδρέας είναι τρίτη λυκείου. Πέρσι που ξεκίνησες, καλώς όρισες Ανδρέα στην παρέα μας. Πέρσι δεύτερα λυκείου. Ωραία. Με άλλους τέσσερις. Ταξιδεύσατε στη Σλοβακία. Στην πόλη Λεβίτσα της Σλοβακίας. Mm-hmm. Πώς σου φάνηκε εκεί ως πόλη? Ήταν ωραία. Ήταν πάρα πολύ όμορφα. Ωραία πόλη. Ωραία. Και φαντάζομαι πράσινη. Κάθε λίγο βρέχει εκεί πέρα. Ναι. Το σχολείο σε σχέση με τα δικά μας σχολεία. Το σχολείο ήταν ενδιαφέρον, μπορώ να πω. Εσείς συναναστραφήκατε με τους άλλους, μπήκατε σε άλλες τάξεις, είχατε ξεχωριστεί? Ναι, την πρώτη μέρα είχαμε την ευκαιρία να μπούμε στις τάξεις, όπου έκαναμε κάποιες σχετικές δραστηριότητες με το Erasmus. Όχι κάτι περαιτέρω, ναι, ιδιαίτερα στις τάξεις. Αν και είχαμε την ευκαιρία, όντως οι υπόλοιπες μέρες στο Λίο να γυρίσουμε το σχολείο. Κτηριακά, πώς σας φάνηκε έτσι το σχολείο? Ήταν διαφορετικές οι εγκαταστάσεις. Ναι. Σε αντίθεση με τα κυπριακά σχολεία, ήταν ολόκληρο το κτίριο κλειστό. Επειδή βρέχει. Ναι, λόγω του κλίματος, ναι, κυρίως πιστεύω. Ναι. Και στεγάζεται μέσα στο ίδιο κτίριο, επειδή από όσο ξέρω είναι ιδιωτικό το σχολείο, αν δεν κάνω λάθος. Ωραία. Στεγάζεται μέσα στο ίδιο κτίριο και δημοτικών, και γυμνάσιων και λύκειων. Α, ήταν όλα μαζί. Ναι. Εμένα έτσι μια πορεία, τι ώρα ξεκινάει η πρώτη περίοδος εκεί? Το πρόγραμμα τους είναι αρκετά παρόμοιο με το δικό μας, ναι, ξεκινούν λίγο πιο μετά από εμάς. Εμείς ξεκινούμε 7:30 και ξεκινούν 8 παρά. 8. Και τι ώρα τελειώνουν? Πάλι παρόμοιες οι ώρες. Παρόμοιες. Θυμούμαι τώρα ακριβώς, αλλά γύρω στις 1.30. Σε ρωτώ έτσι λίγο παρασιότερο, γιατί όταν είχαμε πάει εμείς στην Ισπανία, τους είχαμε την εντύπωση ήταν μέχρι τις 2 με ένα διάλειμμα για φαγητό. Το παιδί μου με φιλοξένησε. Ναι. Είχε φιλοξενήσει τα προηγούμενα χρόνια έναν άτομο που την Ισπανία, που αναφέρεται στο Ιστορά. Και είχε με ρωτήσει που την αρχή ήταν από τα πρώτα του μηνύματα τι ώρες πηγαίνουμε σχολείο, επειδή είχε να κάνει εντύπωση το ίδιο που είπατε εσείς με την Ισπανία. Με την Ισπανία, ναι. Δεν είναι μέσα στον προορισμό σας η Ισπανία. Ευτυχώς ήταν αρκετά συμβατές οι ώρες, αν το δυσκολευτήκαμε. Μπράβο, ωραία. Και η φιλοξενία, δηλαδή όταν λέμε ότι το παιδί σε φιλοξένησε, τι γίνεται βάσει του προγράμματος? Δεν πάτε σε ξενοδοχεία ή κάτι? Φτάσαμε στο Λεβίτσε, ναι, και ήρθαμε τα αυτοκίνητα γονείς των παιδιών που αναλάβαν τη φιλοξενία μας να μας παραλάβουν. Πήγαμε στα σπίτια τους, όπου και μείναμε για τις υπόλοιπες 5 μέρες. Πώς σου φάνηκε εκεί? Ήταν πάρα πολλά φιλοξένοι. Ωραία. Και ο ίδιος ο μαθητής και οι γονείς του, γενικότερα όλη η οικογένεια όσο γνώρισα. Είχαμε επικοινωνία με τον μαθητή που πριν είχαν επικοινωνήσει μαζί μας και κρατήσαμε την επικοινωνία μέχρι και σήμερα. Είδατε, κάνουμε τα μέσα, τα Facebook, μια χαρά εκεί. Όταν ήρθαν φιλοξενήσαμε τους ίδιους, που ήταν μια ευκαιρία να ανταποδώσουμε ουσιαστικά τη χάρη με βάση τη φιλοξενία. Ό,τι ζήσετε. Φημίζεται και η Κύπρος για φιλοξενία. Να... άλλη μόνο. Να δείξουμε και εμείς πίσω. Θέλω να ελπίζω ότι ανταποδώσαμε όπως έπρεπε. Εκεί τι κάνατε έτσι όσον αφορά τον τίτλο του προγράμματος? Είχαμε διάφορα δραστηριότητες οι οποίες συμπεριλάμβαναν να γυρίσουμε διάφορα άλλα χωριά και πόλεις της Σλοβακίας και την πόλη στην οποία ήμασταν αρχικά. Και είδαμε, όπως λέει και το πρόγραμμα, επικεντρωθήκαμε στην παράδοση. Return to the roots, επιστροφή στις ρίζες, έτσι να κάνουμε την παράδοση είναι ο τίτλος. Άρα επικεντρωθήκαμε κυρίως στα παραδοσιακά της Σλοβακίας. Ναι. Και την ιστορία κυρίως, τον πολιτισμό και τα... Δηλαδή, αν τα συγκρίνεις λίγο με τα δικά μας, πώς το βλέπεις? Άλλο μου έκανε εντύπωση, πόσο παρόμοια είναι η Σλοβακία. Δηλαδή, σωρά. Αρκετά διαφορετική, ναι, τελείως διαφορετικός πολιτισμός, αλλά πολλά χαρακτηριστικά έκαμα μου
φανήκαν μου παρόμοια με κυπριακά χαρακτηριστικά. Ναι. Δηλαδή, ναι, πες μας σαν παράδειγμα. Όσον αφορά τη ζωή των κατοίκων πιο παλιά, θυμάται την κυρία Λίκη, σε κάποια μουσεία που πήγαμε, θυμήσαν μου πάρα πολλά λαογραφικά μουσεία της Κύπρου. Η λαογραφία τους κυρίως είναι πολλά παρόμοια. Ασχολούνται με το κρασί, όπως ασχολείται και η Κύπρος. Στη Σλοβακία, να μπέρδεψα εγώ τώρα, συγγνώμη. Στη Σλοβακία, ναι. Ναι. Κάνε μου ιδιαίτερη εντύπωση. Και ασχολούνται όντως με τις πράγματα τα οποία ασχολείται και η Κύπρος, παραδοσιακά. Ισχύει, ισχύει. Παρόμοια παράδοση. Στο σήμερα όμως ή στο χθες. Κοιτάξτε, για να είμαι ειλικρινής, όταν μιλούμε για παράδοση, δεν είναι μόνο η παράδοση ως μουσιακό προϊόν. Δηλαδή, α, ωραία, να το διευκρινίσουμε τούτο. Το πρόγραμμα δεν προσέγγισε την παράδοση μόνο με αυτόν τον τρόπο, πώς ζούσαν οι άνθρωποι. Εγώ όταν το άκουσα, μόνο αυτό μου έμεινε. Είναι το πώς επιβιώνει κιόλας η παράδοση και πώς υπάρχει, που μπορούμε να τη δούμε στο σήμερα. Και ναι, η νοπία η οποία ξεκίνησε μια περασμένη εποχή στη Σλοβακία, αλλά πώς και στις μέρες μας πραγματοποιείται. Είχαμε δει εργαστήρια, είχαμε λάβει μέρος σε εργαστήρια αγκιοπλαστικής και... Αγκιοπλαστικής, όπως και στην νοπία, τα οποία είναι επαγγέλματα τα οποία ήταν παραδοσιακά και η νοπία και η αγκιοπλαστική, αλλά επιβιώνουν μέχρι και σήμερα. Ναι. Και τα εργαστήρια στα οποία πήγαμε ήταν από ανθρώπους που κάνουν τη δουλειά σήμερα που εμείναν από τις οικογένειες τους πιο παλιά. Oh. Και αντίστοιχα στην Κύπρο πήγαμε σε χώρους όπου έκαναν σύντζα, αργυροχοία και καλαθοπλεκτική, τα οποία είναι παραδοσιακά κυπριακά επαγγέλματα, αλλά πήγαμε σε τόπους όπου επιβιώσαν ως και σήμερα. Από οικογένεια σε οικογένεια. Μάλιστα. Ευτυχώς πήγαινε τούτη η διευκρίνηση, γιατί εγώ κινήθηκα σε μάλλον σε λάθος μονοπάτια. Όχι, δεν είναι λάθος μονοπάτια. Ναι. Νομίζω ότι οι περισσότεροι άνθρωποι την παράδοση έτσι την έχουμε στο μυαλό μας. Ότι είναι μια τετελεσμένη ιστορία. Ναι. Που θεωρώ ότι επιβιώνει. Και στην πόλη μας, στη χώρα μας να περπατήσουμε, σίγουρα θα δούμε. Βλέπουμε στοιχεία του παρελθόντος. Το παρελθόν είναι ένα συμβατικό χρόνο. Κατά τα άλλα, επιβιώνει και στο παρόν. Ναι. Έτσι και στις χώρες που. Σεβαστούμε και να επιβιώσει, γιατί δυστυχώς κάποτε βάζουμε τα χέρια μας και βάζουμε τα μάτια μας. Κάποιες φορές, κάτι σε παλιών, για χάρη μιας πολυκατοικίας ή του καινούριου, σωστά. Ναι, νομίζω ότι η σωστή προσέγγιση είναι να παντρεύεται το καινούριο μαζί αυτό. Με το παλιό για να συνυπάρχουν. Η συνύπαρξη που είναι και στόχος του προγράμματος. Όπως συνυπάρχουν οι λαοί, να συνυπάρχουν και οι εποχές, γιατί όχι. Πολύ ωραίο το παντρέμα. Ναι. Ναι. Και μετά από στη Σλοβακία είδατε όλη αυτή την πορεία και επισκεφτήκατε, μου είπες, πολλά χωριά, έτσι. Πολλά χωριά, είδαμε στο καθέναν τη δική του παραδοσιακή ιστορία, είδαμε τα κουστούμια, είδαμε τα επαγγέλματα που σας είπα, που επικρατούν ως και σήμερα πολλά. Και τα φαγητά, φαντάζομαι. Τα φαγητά τοπικά. Ήταν, ναι. Ως γνήσι η Κύπρη, να μην το αναφέρουμε. Εντάξει, ναι. Ναι. Ήταν ωραία σχετικά, ναι. Ήταν ενδιαφέρον. Και μου άρεσε παραπάνω ήταν φυσικά το φυσικό περιβάλλον. Επειδή κάτι ήταν το πιο διαφορετικό από την Κύπρο. Δηλαδή, η Κύπρος έχει φαγιά παραδοσιακά παρόμοια, έχει παρόμοια παράδοση και τα λοιπά, λαογραφία, όπως είπα. Έχει πολύ πράσινα. Αλλά τούτο το φυσικό περιβάλλον δεν μπορείς να το δεις κάπου αλλού. Ήμασταν τυχεροί λόγω του ότι ταξιδέψαμε Σεπτέμβρη που ήταν πιο ανοιχτός ο καιρός. Α, γι' αυτό ναι. Δηλαδή τώρα που μιλούμε ακόμα με τα παιδιά, χιονίζει την στιγμή στη Σλοβακία, όπως το ξέρω. Πες τους να μας στείλουν για εμάς. Κάτασπρα. Τότε που είχαμε πάει ήταν όλο πράσινα. Τι ωραία. Βουνά, υποταμή, τα πάντα. Τώρα μιλώντας εδώ με τον Ανδρέα, συνειδητοποιώ γιατί πήρατε αυτές τις ημερομηνίες και βάλετε λόγω καιρικών συνθήκων. Ναι, για να μην υπάρξουν ως εμπόδιο στη λειτουργία του προγράμματος. Ναι, γιατί ο κόσμος σε αυτές τις χώρες περιορίζεται το χειμώνα. Ναι. Κατά ψέματα δεν είναι τόσο εύκολο ούτε η διακίνηση, αλλά είναι πολύ διαφορετικό ο χειμώνας της Ευρώπης από ότι ο δικός μας. Εντάξει, ωραία. Και ήρθαν τα ίδια παιδιά μετά και στην Κύπρο. Ναι. Αλλά εσύ θα ήταν μια χώρα που θα πηγαίνεις ξανά η Σλοβακία, φαντάζομαι. Ναι, σκοπεύω να πάω σύντομα, μάλιστα. Σύντομα. Αν τα καταφέρω. Α, τι σου το ευχόμαστε. Μετά τις Πανκύπριες, μετά το στρατό.
Πριν. Ωραία. Μ' αρέσει έτσι. Η νέα γενιά είναι πιο αποφασιστική από εμάς. Ωραία. Άρα εδώ έχουμε κλείσει με τη Σλοβακία. Ωραία. Και κατευθυνόμαστε στην Νορβηγία. Στην Νορβηγία. Πόσες ώρες ήταν με το αεροπλάνο η Σλοβακία? Αλλά είκαμε σταματήσετε, είναι πείτε κατευθείαν. Για να είναι πιο φθηνή πτήση. Σταματήσαμε στο. Στη Βουδαπέστη. Βουδαπέστη. Βουδαρία, μπήκαν. Βουδαπέστη. Βουδαπέστη. Ναι, στην Ουγγαρία. Ουγγαρία, ναι, τη χώρα με ψάχναμε. Σταματήσαμε στη Βουδαπέστη και πήγαμε με το λεωφορείο. Α, ναι. Ακόμα ένα ενδιαφέρον στοιχείο. Το πώς αλλάζουμε, πώς στην Ευρώπη είναι εύκολα τα σύνορα μπορούν να είναι διακριτά και διάκριτα. Δηλαδή, να περάσεις από μια χώρα να βρεθείς στην άλλη χωρίς ιδιαίτερες διαδικασίες. Κάτι που δεν ισχύει για κάτι μας. Που δεν ισχύει φυσικά στη δική μας περίπτωση, είναι πολύ απλά ο δικός. Τι ωραία, τι ωραία. Εκεί θα απολαύσετε λίγο φύση γενικά και περιβάλλον μέσα από την νύχτα. Ήταν βράδυ, δυστυχώς. Φτάσαμε μέσα νύχτα, φύγαμε μέσα νύχτα, άρα δεν είδαμε. Α, έμπειρας, εγκλειτώσατε τη μέρα. Είδαμε μετά τις υπόλοιπες μέρες. Ωραία. Και είπαμε πόσες, πέντε μέρες. Πέντε μέρες, ωραία. Μόνο την πρώτη ήσασταν στο σχολείο και μετά ξεκίνησε διάφορα προγράμματα. Κάτι ναι, που ισχύει στη Σλοβακία. Στη Σλοβακία. Έτσι ήταν Σλοβακία, ναι, το πρόγραμμα, αλλά στις άλλες κινητικότητες. Ήταν διαφορετικά. Μπορεί το να είναι διαφορετικά οι διοργανωτές. Ναι. Ωραία. Και η επόμενη μας τάση, συγγνώμη, είναι διέκοψα πριν. Ναι, η δεύτερη μας κινητικότητα έγινε στη Νορβηγία. Νορβηγία. 17 με 21 Απριλίου του 2023. Ήταν περίοδος του Πάσχα. Περίοδος του Πάσχα, ναι. Ωραία. Είχαν τη δυνατότητα να ταξιδέψουν οι μαθητές μας. Ναι. Οπότε ταξίδεψαν εκτός σχολικού χρόνου. Και... μέσα στις διακοπές. Ναι, μέσα στις διακοπές. Και αυτό είναι σημαντικό, θεωρώ. Να κάνεις δουλειά για το σχολείο στις διακοπές σου. Θυσία. Έτσι, ναι. Θυσία με πολλά εισαγωγικά, γιατί σίγουρα η εμπειρία ήταν ακριβώς. Οι γνώσεις, οι εμπειρίες που αποκόμισαν, νομίζω. Ωραία. Και στη Νορβηγία πήγαινε η Μικαέλα και ο Δημήτρης. Ωραία. Έχουμε δύο. Καλώς τους. Για να δούμε. Νορβηγία. Πόσες ώρες ήταν το ταξίδι εκεί? Νομίζω μεταθέτω δικά μου προβλήματα γιατί φοράω ένα αεροπλάνο. Έτσι, να σπάσει λίγο ο πάγος. Ρωτώ κάθε φορά. Ήταν δύσκολο το ταξίδι. Μη μου πείτε πάλι λεωφορείο. Όχι. Α, ωραία. Πείτε μου να δούμε. Φτάσαμε πρώτα στο αεροδρόμιο της Κύπρου. Όταν για να πάμε, η ώρα 4 ξεκινήσαμε. Ναι. Και πετούσαμε για ολόκληρη την ημέρα. Για Νορβηγία. Δεν πήγαμε... ξέρω, είσαστε βόρεια Λεμεσόν, πήγατε βόρειες χώρες από ό,τι βλέπουμε. ναι, Δημήτρη μου. Και κάναμε στάση πρώτα στην Αθήνα. Α, γι' αυτό κρατήσαμε από την Αθήνα να πάμε μετά στο Όσλο. Όσλο. Ναι, άλλη πόλη της Νορβηγίας. Ναι. Και μας συνάντησαν οι Νορβηγοί που φιλοξενούσαν, που θα φιλοξενούσαν εμείς αργότερα. Σας παρέλαβαν εκεί. Και μας παρέλαβαν και μας πήραν στα σπίτια τους. Ωραία. Να σημειώσουμε ότι οι υπόλοιποι της παρέας που είναι μαζί μας είναι Δευτέρα Λυκείου. Μόνο ο Ανδρέας είναι τρίτη, συγγνώμη. Άρα εσείς πέρσι στην πρώτη Λυκείου το ξεκινήσατε μαζί το πρόγραμμα. Και δηλαδή σας παρέλαβαν και την επόμενη μέρα βρεθήκατε στο σχολείο. Ναι. Για πείτε μας λίγο, περιγράψτε μας, ποιος θα μου περιγράψει λίγο το σχολείο. Η Μικαέλα, για πες μου, Μικαέλα. Ήταν καμία σχέση με τα δικά μας σχολεία. Ήταν, όπως είπε και ο Ανδρέας, κλειστά λόγω του καιρού. Όμως... το πρόγραμμα και αυτόν ήταν έτσι με τα δικά μας δεδομένα, οι ώρες του. Ναι, βασικά ήταν έναν τετάρτο και μετά ξεκινούσε απλά τελειώναμε και μετά λόγω του ότι δεν έχουν φροντιστήρια. Ναι. Ήταν πάλι και εκεί, πάλι δημοτικό γυμνάσιο Λύκειο ή ήταν μόνο στο Λύκειο που ήσασταν εσείς? Μόνο Λύκειο. Μόνο Λύκειο, ωραία. Και ήταν που όλες τις χώρες είχαν διάφορα... Είχαν πολλές χώρες. Ναι. Ωραία. Και εκεί το πρόγραμμα που ακολουθήσατε πώς πήγαινε? Την πρώτη μέρα, πρώτα απ' όλα είχαμε μια μικρή ξενάγηση, εγώ θυμάμαι. Εντός του σχολικού χώρου, έτσι, για να το δείτε. Εντός σχολικού χώρου, για να το δούμε και να το μάθουμε. Οι τάξεις δεν ερώτησα, είναι εξοπλισμένες, έχουν έτσι βιντεοπροβολία, υπολογιστές, έχουν ειδικά εργαστήρια όπως εμάς. Ναι, κάθε εργαστήριο ήταν
πιο ανεπτυγμένα από τα δικά μας. Κοιτάξτε, βλέπουμε το καλύτερο για να το μιμηθούμε. Συμφωνείς? Ναι, συμφωνώ. Ακριβώς, ακριβώς. Ας ελπίσουμε να ακούσουν και οι ειδικοί. Ναι. Και? Κάθε αίθουσα είσαι διαδραστικό και προβολής. Βιντεοπροβολία, ναι. Υπολογιστή. Και το πρόγραμμα πώς πήγαινε? Πρώτα είχαμε μια μικρή ξενάγηση στο σχολείο, mm-hmm. με το οποίο πήραμε το τραμ για να φτάσουμε. Νομίζω όλοι. Ναι. Ναι. Και μετά μας πήραν κάτω στην πόλη για να δούμε τα fjords, τα λιμάνια δηλαδή. Ναι. Ναι, ναι, ναι. Η Νορβηγία φημίζεται για τα fjords. Ναι. Πήραμε μας με το πλοίο κρουαζέρα για να δούμε τα fjords. Τα διάφορα fjords που είναι εκεί στην Νορβηγία. Ήταν η μόνη μέρα νομίζω που ήταν κρυάδα. Τις άλλες μέρες ήμασταν τυχεροί και ήταν ωραίος ο καιρός. Αλλά λόγω του ότι ήμασταν σε πλοίο ήταν... Ήταν ακόμα περισσότερο, ναι. Το κρύο ήταν πιο εντόνο. Mm-hmm. Και εμείς οι Κύπροι δεν είμαστε τόσο συνηθισμένοι στον κρύο, φαντάζομαι. Σας έβλεπα λίγο παράξενα που ήσασταν με ζακέτες. Φαντάζομαι ήδη δεν πρέπει να φορούσαν τόσο πολλά ρούχα όσο εσείς. Ναι, φορούσαν λιγότερο από εμάς, αλλά εγώ προσωπικά το παιδί που με φιλοξένησε είπα του ότι να φορούμε πολλά γιατί είμαστε συνηθισμένοι στη ζέστη. Ναι. Αλλά είπα μας ότι φέραμε τη ζέστη μαζί μας όταν φτάσαμε. Ακόμα. Άρα, ήσασταν και εσείς τυχεροί, σας έκαμε καλό καιρό. Ναι, και οι μήνες που επιλέξετε βοηθήσαν λίγο. Από ό,τι μας είπαν όμως ήταν η προηγούμενη εβδομάδα πριν να πάμε, ήταν εχιόνιζε και πήγαμε για μια εβδομάδα, αν ήταν ιδιαίτερος τόσο καιρός, τις παραπάνω μέρες. Και μετά που εφιάμε μπάλε ξανά χιόνι. Α, όντως δηλαδή πήρατε το καλοκαίρι. Ωραία. Στο πρόγραμμα λίγο, το περιεχόμενο του προγράμματος, εκεί πέρα τι είδατε στην Νορβηγία? Πού σας έκαμε την εντύπωση, πού σας έδειξα μέσα από τη δική τους παράδοση? Τα μουσεία, γιατί συγκεκριμένα θέμα ένα μουσείο που πήγαμε, είδαμε για τους Vikings, για την οποία είναι περίφημη η Νορβηγία. Ναι. Θα διακόψω λίγο, επειδή ακούστηκε προηγουμένως στο Όσλο, ήταν απλά τα αεροδρόμια στον Μπέρκεν κατέληξαν. Α, γιατί στο Όσλο περίμενα να πω σαν να μου πείτε μετά για τους Χάπα. Ναι, οπότε το Μπέρκεν είναι πιο παραδοσιακό, πιο γραφικό. Συνήθως και τα προγράμματα Εράσμους, αν δεν κάνω λάθος, δεν είναι σε κεντρικές πόλεις. Όχι, δεν είναι κατά ανάγκη. Και τούτο είναι το ενδιαφέρον, γιατί ίσως μόνο σου να μην σκεφτείς ποτέ να πας στη Λέβιτσα, τη Σλοβακία, γιατί να πας. Ποιο τουριστικό γραφείο θα σε πάρει σε αυτή την περιοχή? Πολύ πολλά σε πάρουν Μπρατισλάβα για μερικές ώρες. Ναι. Οπότε είναι ακόμα ένα πλεονέκτημα αυτών των προγραμμάτων ότι γνωρίζεις και περιοχές που μπορεί να μην προωθήσει κανένας τουριστικός πράκτορας. Μα και τούτο, επειδή δίνει και την ευκαιρία σε μικρές πόλεις να αναδειχθούν κιόλας. Σωστό. Λοιπόν, πάμε πίσω στο Μουσείο των Vikings. Ακούγεται πολύ ενδιαφέρον. Θέλω λίγη περιγραφή εκεί μέσα. Ήταν ένα από τα 2-3 μουσείο που πήγαμε. Ήταν αρκετά μεγάλο. Ήταν σε σχήμα, ήταν τετράγωνο, αλλά στη μέση υπήρχε, τι ήταν? Ήταν αυλή. Ναι, σαν άτριο, μέσα εσωτερική αυλή. Ωραία. Ήταν εσωτερική, ήταν εξωτερική, αλλά υπήρχε γυαλί στους τοίχους και μπορούμε να βλέπουμε, σαν να βλέπουμε στα... Ωραία. Τα εκθέματα. Ήταν η ιστορία. Εγώ προσωπικά αρέσκω μου οι Vikings, γι' αυτό μπορώ να πω ότι ενθουσιάστηκες. Ο τελευταίος που έφυγε από το μουσείο ήταν ο Δημήτρης. Ναι. Ακούσες τη ξενάγηση με μεγάλο θεός, φαντάζομαι. Ναι. Ωραία. Και μέσα το έναν εκθέμα, ρε παιδί μου, που σου έκαμε την εντύπωση, περιέγραψε μας το λίγο σαν εικόνα. Ήταν που μας έδειξαν διαφορά πλοία. Πλοία σε φιγούρες, ναι. Και σε πίνακες που μας έδειξαν, που απεικονίζουν μινιατούρες, έτσι. Ναι, ναι, διάφορα γενικά για τα πλοία. Το πώς ήταν δηλαδή το εσωτερικό. Ναι, ναι, πώς έμοιαζαν και το εξωτερικό και όπλα διάφορα που χρησιμοποιούσαν. Οι πανοπλίες, φαντάζομαι. Νομίζω είχε. Απλά ήταν κυρίως για πλοία. Για πλοία, ναι. Ωραία. Και μετά το μουσείο αυτό, πού πάμε σε κάτι άλλο στην Νορβηγία που είδατε? Είχαμε πάει σε έναν με τελεφερίκ, σε έναν... Τελεφερίκ, Ναι, σε ένα ψηλό, στο πιο ψηλό μέρος του Μπέρκεν και είδαμε τον Μπέρκεν όταν είχε ήλιο βασιλέμα. Ήταν η πιο ωραία θέα που είδα στη ζωή μου, θεωρώ.
Ήταν πολλά ψηλά, φαντάζομαι, ναι. Ναι, αλλά το καταλαβαίνεις. Σας τρόμαζε να θα... Είχε γυαλί, ναι. Ναι. Ήταν πολλά ωραία. Χαίρομαι που είσαστε ένα τρόμητη. Ανεβήκετε βουνοκορφή πάνω ψηλά, δηλαδή, και βλέπετε την πόλη κάτω και το, την ώρα που έφευγε ο ίδιος. Ναι, είχαμε μας πάρει οι εκείνοι που μας φιλοξενούσαν, όχι το σχολείο. Α, ήταν σε απογευματινό χρόνο. Ναι, αλλά πήραν μας άλλη μέρα να το ανεβούμε περπατητή με το σχολείο. Συγγνώμη, το επιφώνημα. Πόσα σκαλιά ήταν. Είναι τα σκαλιά, ήταν... Τα δρόμος. Ναι, τα βουνά. Ήταν βουνά. Πεζοπορία δηλαδή. Πόση ώρα ήταν, είπε... Αρκετή. Να το ανεβούμε. Ναι. Σίγουρα μια ώρα και κάτι. Κάμετε στάση. Εντάξει, μπαίνουμε χαλαρά. Χαλαρά. Ναι, δεν χρειάζεται. Φαντάζομαι ότι κάθε σημείο είναι άλλη θέα, έτσι. Σίγουρα. Πρέπει να το απολαύσετε. Ελπίζω να αναδείξετε δύναμη και σθένος και να ετοιμήσετε την Κύπρο ότι έχουμε αντοχές. Γιατί συνήθως λέμε ναι. Πάντως. Ο λόγος σας, ό,τι πείτε. Είχαμε πάει προετοιμασμένοι με σακάκια και εδρώσαμε. Τελικά τα χρειαστήκε. Ναι. Ωραία, πεζοπορία. Μάλιστα. Και κάτι άλλο από την Νορβηγία. Ότι να σημειώσουμε ότι μεγάλο μέρος του προγράμματος ήταν, όπως είπατε, να μάθουμε για την παράδοση. Ναι, τούτο. Γι' αυτό πήραμε και εμείς τη δική μας. Α, παρουσιάσετε και εσείς. Ναι, συγκεκριμένα στον τομέα του φαγητού, παραδοσιακού φαγητών. Και μόνο η Κύπρος και οι υπόλοιπες χώρες. Μισό λεπτό να κάνουμε μια παρένθεση. Η κάθε κινητικότητα έπαιρνε διαφορετικό σημείο παράδοσης. Επειδή τώρα τα παιδιά πάνε για φαγητό. Ας πούμε ο Ανδρέας. Κοιτάξτε, η Σλοβακία ήταν πιο εισαγωγή στο πρόγραμμα. Οπότε εμάς η παρουσίαση που είχαμε να κάνουμε ενός σχολείων ήταν να μιλήσουμε για την πόλη μας, για το σχολείο μας και γενικότερα για την Κύπρο. Να γίνει μια πρώτη γνωριμία με τη χώρα. Αυτό δεν εμπήκαμε. Γνωρίσαμε όμως την παράδοση της Σλοβακίας. Δηλαδή δεν μας ζητήθηκε να κάνουμε κάτι άλλο. Ναι. Γιατί η κινητικότητα της Νορβηγίας ήταν πιο στοχευμένη. Γιατί μπήκαμε στη ροή του προγράμματος, όπου ξεκίνησαν οι διεργασίες. Ναι, έτσι για να πούμε και λίγο στους ακροατές, σε κάθε κινητικότητα η κάθε χώρα που συμμετέχει κάνει μια παρουσίαση, αλλά μετά πάμε κατευθείαν στη χώρα που φιλοξενεί να μάθουμε περισσότερο. Εστιάζουμε στη συνέχεια σε ορισμένες πτυχές της παράδοσης. Ναι, ωραία. Άρα εσείς τι παρουσιάσετε? Εμείς φτιάξαμε αφέλια με φουρκούρια. Σοβαρά, μπράβο ρε παιδιά, τα καταφέρατε. Ναι, τα καταφέραμε. Ναι. Ήταν το καλύτερο από τα φυσικά. Φυσικά. Να υποθέσω, ήσασταν μαζί. Όχι, δεν ήμουν, αλλά. Πάντα μπορώ να φανταστώ πώ. Κυπριακή κουζίνα. Είναι άξιοι οι μαθητές μας. Ναι. Πείτε μας κανένα έτσι φαγητό από τις άλλες χώρες. Ποιο σας άρεσε? Όχι, Οι πρώτες δύο χώρες. Είχε κάτι, είχε. Ναι. Οι πρώτες δύο χώρες που είδαμε ήταν τη Νορβηγία και τη. Σλοβακίας, που ήταν σούπα, αλλά ξεκινήσαμε την ίδια μέρα. Αλλά πάμε δύο σούπες με δύο διαφορετικές χώρες. Ψαρό σούπα. Ψαρό σούπα. Ναι. Αυτοί έχουν τα ψάρια. Ναι, είχαμε. Πήραμε μαζί για να δούμε. Παραγωγή. Ναι, που κάνουν σολομούς. Πήγατε σε ηχθειοτροφείο. Ναι, πήραμε μας. Γι' αυτόν ήταν συνδυασμός. Δείξαμε μας πώς. Ναι. Μετά μαγειρέψαμε μας τους. Κιόλας. Ναι. Οι ίδιοι μαθητές, έτσι. Ναι, εμείς μαγειρεύαμε. Ναι. Δώσασα εκεί κάποιο χώρο και ναι, ήταν στο σχολείο. Στο ακόμα σχολείο. Μια παρένθεση για τα σχολεία τους, ότι έχουν και κουζίνες αναπτυγμένες. Ναι. Α, υπάρχει εξοπλισμός κουζίνας εκεί. Μπράβο. Που, δεν τον κάψαμε εμείς, υπάρχει ακόμη. Ναι. Και στη Νορβηγία, δηλαδή, πήγετε διάφορες εκδρομές και άλλες, εκτός από τα μουσεία, το χθειοτροφείο, κάποιος άλλος χώρος που έκαμε έτσι εντύπωση. Με τα παιδιά, η φιλοξενία πώς σας φάνηκε? Ήταν πολύ φιλοξενή, ειδικά, εντάξει, και εμένα και τις υπόλοιπους από ό,τι άκουσα. Παρόλο που ήταν μακριά το σπίτι, δεν είχε πρόβλημα. Ήταν... Πηγαίνετε με τα πόδια? Εγώ στο με το σχολείο ή με το ποδήλατο, με το τρένο. Με το τρένο, αλλά τα τρένα τους, τα μέσα μαζικής μεταφοράς, είναι φανταστικά και πιο αναπτυγμένα σχέση με την Κύπρο. Χρόνια πολλά μπροστά. Εντάξει. Ας ελπίσουμε ότι κάποτε θα αποκτήσουμε και εμείς τρένο. Θα αποκτήσουμε λεωφορείο πρώτα. Σωστά. Ναι.
Λοιπόν, εμένα η ιστορία, ας μην τα ανοίξουμε. Και ειδικά εσύ πάνω στην Αγία Φίλα που... Δύσκολο. Πάρα πολύ δύσκολο, ναι. Ωραία. Τι κρατούμε έτσι για να κλείσουμε από την Νορβηγία και να πάμε παρακάτω? Ότι ήταν τόσο ωραία που αξίζει τον κόπο να την επισκεφτείτε. Ειδικά τον Μπέργκεν, θεωρώ ότι ήταν πάρα πολλά ωραία πόλη. Ήταν τέλειος συνδυασμός της φύσης και του... Ήταν ανεπτυγμένος και ο πολιτισμός, ενώ ήταν απλά μόνο δάση. Ήταν πάρα πολλά ωραία πόλη. Και άμα πιένες με το αυτοκίνητο 15 λεπτά βρίσκες τέλεια δάση. Άρα θεωρώ εν τέλειος, τέλειο μέρος να ζήσεις επίσης. Ναι. Με τι ασχολούνται οι άνθρωποι εκεί κυρίως? Πρέπει να με τις ιχθυοκαλλιέργειες αφού σας παίρνετε στο ιχθυοτροφείο. Και παραδοσιακό, παραδοσιακό επάγγελμα θεωρώ τούτο. Ωραία. Μάλιστα, αυτά από την Νορβηγία. Και όταν ήρθαν τα παιδιά που σας φιλοξένησαν, φιλοξένησετε τα εσείς? Ναι, τα ίδια παιδιά. Κρατήσετε επαφή από το Πάσχα μέχρι τώρα και ακόμα κρατάτε. Σκέφτεστε να πάτε όπως ο Φίλτατος Ανδρέας? Σίγουρα. Σίγουρα, εννοείται. Νομίζω ότι μας βρήκαν κακό μέλα εκεί στα ξένα. Θα τους φιλοξενήσουμε κι εμείς όποτε έρθουν ξανά, έτσι. Ναι. Σίγουρα. Ωραία. Τέλος η Νορβηγία και... Περνούμε στην Κύπρο μας. Στην Κύπρο. Στην Κύπρο θα ακούσω από όλους, αλλά κυρίως θα ακούσουμε και από τον Χρήστο και την Ήλια, οι οποίοι προορίζονται και για τη Λετωνία. Να πάμε όμως στην Κύπρο τώρα. Πότε ήρθαν τα παιδιά στην Κύπρο? Η κινητικότητα της Κύπρου πραγματοποιήθηκε από τις 15 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 22 Πάλι Σεπτεμβρίου. Ναι. Μπορούσατε να τους φέρετε λίγο πιο αργά? Εντάξει, αλλά... ήταν λίγο δύσκολο και με τα εισιτήρια, για να είμαι ειλικρινής. Ναι. Οι πτήσεις είναι πολύ ακριβές. Να σκεφτούμε ότι το Σεπτέμβριο εξακολουθεί να θεωρείται high season για τον τουρισμό της Κύπρου. Οπότε ήταν πολύ ακριβά τα εισιτήρια. Έπρεπε να βρουν τις πτήσεις εκείνες που βόλευαν την κάθε κινητικότητα. Και να τις κλείσουν και πολλές μέρες πριν. Και να τις κλείσουν μέρες πριν. Οπότε αυτό προαποφασίστηκε. Δηλαδή δεν ήταν τόσο εύκολο και να συντονιστούν και οι χώροι. Διότι και όλες οι χώρες έπρεπε να δουν πώς θα ταιριάξουν τα προγράμματα. Αν δεν κάνω λάθος, γίνεται μία συνάντηση μόνο με τους συντελεστές στην αρχή που τα ορίζουν όλα αυτά. Έγινε στη Σλοβακία μία συνάντηση. Άρα, υπάρχει και μία χώρα που είναι η συντονίστρια. Ναι, υπάρχουν χώρες. Η συντονίστρια χώρα ήταν η Σλοβακία, είχε ένα πιο συντονιστικό ρόλο. Σωστά. Αλλά φυσικά διαδικτυακά γίνονται κατά τη διάρκεια του προγράμματος διάφοροι συντονισμοί και με τις συντονίστριες του δικού μας του προγράμματος. Οπότε ναι, είναι διαδικασία, μια μεγάλη διαδικασία για να... Δηλαδή στην Κύπρο πόσα παιδιά είχαμε που ήρθα συνολικά? Ήρθα στους δημόνους περίπου... καθηγητές. Ήταν 7 από τη Σλοβακία, 5 από τη Λετωνία και 5 από την Νορβηγία, άρα 17 παιδιά. 17 χωρίς με τους καθηγητές, και ανά 2, 4 καθηγητές. Ναι, 4 εκπαιδευτικοί. Γύρω στα 20 και άτομα. Μάλιστα. Και τους παραλάβετε, πάμε στο χρονικό της Κύπρου αυτή τη στιγμή. Αρχίζω από τον Χρήστο. Μάλιστα. Γεια πες, Χρήστο. Είχαμε σαν σκοπό βασικά να προσφέρουμε στους φιλοξενούμενους μας την πιο γνήσια παραδοσιακή εμπειρία. Προσπαθήσαμε να τους πάρουμε σε όλη την Κύπρο, να τους μάθουμε για τον πολιτισμό μας, για τα προβλήματα που έχει η Κύπρος, για την κουζίνα της Κύπρου ακόμα και για τη θρησκεία. Περάσαμε από τα χωριά της Χειροκητίας και των Λευκάρων, περάσαμε από το Κυπριακό Μουσείο στη Λευκοσία. Είχαμε την ευκαιρία να πάμε στον ναυτικό όμιλο Αναμοχώς του στο Δασούδι για να... Πράσινη γραμμή, δεν τους πήρατε? Τους πήραμε. Βέβαια, στο δόφραγμα της Λίδρας. Μάλιστα. Είχαμε σαν σκοπό γενικά να τους ενημερώσουμε για την κατάσταση που βρίσκεται η Κύπρος. Μια ευρωπαϊκή χώρα που ακόμα είναι μοιρασμένη. Ακριβώς. Δυστυχώς, εν τω μεταξύ, η Λευκοσία είναι η μοναδική πρωτεύουσα που είναι μοιρασμένη
σε δύο χώρες. Αλήθεια, καταλάβαν το λίγο έτσι οι φιλιετέροι. Νομίζω δεν ήταν εντελώς, δεν τους ήταν εντελώς άγνωστη η ιστορία της Κύπρου. Δηλαδή ήταν αρκετά ενημερωμένοι, μπορώ να πω, από τις συζητήσεις μας, οι συνάδελφοι τουλάχιστον. Τα παιδιά ίσως και οι μαθητές είχαν. Μας ρωτήσει που πριν. Μπήκετε εσείς στη διαδικασία. Μπράβο, ρε παιδιά. Προσωπικά εξηγήσαμε τους η ομάδα της Σλοβακίας όταν ερωτήθηκαν, στον πιο αντικειμενικά γίνεται. Ναι. Τι συμβαίνει βασικά. Είσαστε πρεσβευτές μέσα από αυτά τα προγράμματα για την Κύπρο. Δεν γιατί... είναι ο σκοπός των προγραμμάτων, εν πάση περιπτώσει. Ναι. Τούτο που κάποια από τις δύο είπετε στην αρχή είναι ότι δεν ξέρουν την Κύπρο, δεν ξέρουν την ύπαρξη της Κύπρου. Εγώ σε μια χώρα που είμαι Αμφροσέπρος, τους λέω, μου λέει Τέρκη. Δεν λέω εγώ. Ναι. Και βλέπεις ότι υπάρχει μια παρεξηγημένη εικόνα για μας. Ναι, είναι ένα σύνθετο. Είναι σύνθετη κατάσταση για τους περισσότερους Ευρωπαίους και τους ξένους γενικότερα. Το κυπριακό πρόβλημα, αλλά και το πώς το νησί είναι μοιρασμένο, η κατοχή. Όλα αυτά τα ζητήματα δεν είναι πολύ εύκολο για κάποιον να τα κατανοήσει αν δεν έρθει εδώ ίσως να ζήσει, να δει από μόνος του. Και από να του μιλήσει για κάποιος. Από ό,τι πρόσεξα, είναι ότι ξέραν για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η Κύπρος που πριν. Τι νόμου που ξέραν και ρωτήσαν το γιατί, πώς, τούτα ούλα. Ναι, όντως είναι λίγο πιο εύκολο να δείτε. Πιο ευαίσθητα θέματα. Ναι. Πολύ ευαίσθητα και τα οποία και εμείς ούτε στην Κύπρο να συζητήσουμε. Ναι. Ακόμα. Ούτε στην Κύπρο συζητήσουμε. Εμάς από ό,τι θυμούμε, γνωρίζαν καν ότι ήταν μοιρασμένη η Κύπρος. Όταν λες το εμάς, ποια χώρα. Η Νορβηγία. Γνώριζε, νομίζω, εμένα κάτι μου είπε. Κάτι ανέφερε, αλλά δεν γνωρίζαν. Τακτοποίησες το εσύ μετά όμως, Δημήτρη. Γνωρίζαν, μάθαν το θέμα. Ωραία. Μην τους αφήσουμε με μίσες γνώσεις, αλλή μόνο. Μια χαρά. Δηλαδή, πρεσβευτές Λυκείου Αγίας Φλάξεως. Ναι, μπράβο, ρε παιδιά. Το είπα, Χρήστο μου, σε διακόψαμε. Ναι, εντωμεταξύ, να προσθέσω διαφορμή για τις ερωτήσεις που είχαν γίνει για την κατάσταση Τουρκίας-Κύπρου. Ναι. Ήταν ότι είχαμε έναν ηχείο που ήταν συνδεδεμένο με το ράδιο και έπαιζε μουσική. Και όπως κινούμαστον προς το Μουσείο της Λευκωσίας, συνδέθηκε ξαφνικά με τουρκικό σταθμό. Ah. Και ήταν μια αφορμή να ξεκινήσει η συζήτηση της ενημέρωσης. Κοίτα. Προσπαθήσαμε αρκετά αντικειμενικά να απαντήσουμε σε πολλές ερωτήσεις. Αλλά ναι. Σκοπός μας ήταν η ενημέρωση για την κατάσταση που βρισκόμαστε. Ωραία. Ναι. Άρα, αφήνουμε πίσω τη Λευκωσία και είπαμε στο ναυτικό. Στο ναυτικό νομίζω να μοχώσει του, είχαμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε τη δύση του ήλιου μέσα στη θάλασσα με κανό. Α, κάνετε κανό! Ναι. Μπράβο! Ήταν βασικά μια προσφορά από τον ναυτικό νομίζω να μοχώσει του, δηλαδή συνεργαστήκαμε αρκετά καλά, φιλονομολογήσω. Ναι. Είχαμε πάει να κολυμπήσουμε στις θάλασσες της Κύπρου, ήταν πανέμορφα προφανώς. Πώς τους φάνηκε να αυτούς έτσι, ειδικά, το κλίμα. Μάλιστα. Ειδικά τους Νορβηγούς και τους Λετωνούς τους φάνηκε πολύ ζεστό το νερό, δηλαδή επειδή ήταν συνηθισμένοι στα πιο παγωμένα. Φάνηκε το ζεστό. Εσάς πώς ήταν το νερό, δηλαδή. Για εμάς ήταν αρκετά κρύο. Ήταν κρύο. Για να ξέρουμε με τι λένε οι άλλοι. Ήταν ζεστό, να, μάλιστα. Αν μου επιτρέπετε, κάτι που μου έκανε εντύπωση συζητώντας με μια μαθήτρια από τη Σλοβακία, για αυτήν ήταν πρωτόγνωρη εμπειρία του νερού της θάλασσας. Ήταν η πρώτη της φορά που έμπαιρνε σε θάλασσα για να κολυμπήσει. Η Σλοβακία σαν χώρα βρέχεται από τη θάλασσα, άρα. Μου είσαι φάνηκε απλά ζεστό νερό, φάνηκε τους το νερό. Νερό θάλασσα, από το αλμυρό το νερό της θάλασσας. Ήταν μια μαθήτρια η οποία είχε ξαναμπεί σε νερό της θάλασσας. Είδατε, καμιά φορά τούτα ρε παιδιά, να εκτιμούμε τι έχουμε. Ναι, νομίζω είναι ένα μάθημα τούτο για μας για να εκτιμούμε τι έχουμε. Γιατί πολλές φορές. Ακριβώς. Πολλά από αυτά που παίρνουμε εμείς ως δεδομένα, για άλλους δεν είναι καθόλου δεδομένα. Όπως και το φυσικό τοπίο, γιατί ο Ανδρέας και τα άλλα παιδιά θαύμασαν το πράσινο που υπάρχει στις ευρωπαϊκές χώρες, αλλά και η χώρα μας έχει πανέμορφη φύση. Και έχει μοναδικές εναλλαγές τοπίου, τις οποίες δεν βρίσκεις εύκολα σε μια χώρα που είναι αποκλειστικά πράσινη, δηλαδή μπορεί να δεις το πράσινο του Τρόοδους
Και από κάτω να αναδεύσεις και τον κόλπο της Μόρφου. Είναι, ναι, είναι μοναδική εμπειρία. Οι εναλλαγές, ναι, του τοπίου, ακάμα. Να μην είμαστε λίγο ανάδικοι, γιατί είδαν, ναι, το πράσινο και μετά θα έβλεπαν το πράσινο γιατί χιονίζει. Δεν θα το έβλεπαν, ναι. Αλλά και η Κύπρος έχει αντίστοιχα. Συνυπάρχουν, ναι, και ίσως. Το χιόνι πάει να χαθεί, αλλά. Υπάρχει μια αρμονία βασικά διαφόρων κλιμάτων στην Κύπρο. Ολόκληρο. Το οποίο είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Εντάξει, είπα να μας κάνετε εμάς λίγο κοινωνούς του περιβάλλοντος που ζήσετε. Κάπως το πενέψαμε λίγο παραπάνω. Θα βγει παραπονεμένη η μικρή μας η Κύπρος προς Θεού. Ναι. Και να συνεχίσουμε με τη φιλοξενία στην Κύπρο, που θα κατευθυνθούμε μετά. Ποιος από τους δύο να συνεχίσει, να μου πει η Ήλια. Για πες, Ήλια μου. Καλησπέρα. Mm-hmm. Βασικά έχουμε πω ότι οι Λετωνοί έχουν μια αρκετά διαφορετική νοοτροπία από εμάς, mm-hmm, αρκετά διαφορετικοί χαρακτήρες, αλλά μάθαμε να συμβιβαζόμαστε και οι δύο πλευρές και περάσαμε πάρα πολλά ωραία. Αρκετά διαφορετικοί χαρακτήρες, ακούω. Πιο κλειστοί χαρακτήρες, ah, ναι, και πιο ντροπαλοί και εν τους αρέσκει τόσο πολλά η φασαρία. Ναι, βασικά ήταν ένα σχόλιο που μου έκαναν ότι φωνάζουμε, μιλούμε δυνατά. Οι Κύπροι πάρα πολλά δυνατά και που την επήρα και σε ένα μάθημα φυσική συγκεκριμένα, ναι, σχολίασαν ότι ο καθηγητής φώναζε πάρα πολλά. Ενώ απλά μιλούσε δυνατά, κάτι που για εμάς είναι φυσιολογικό, είπαμε ότι προκάλεσε ένα πονοκέφαλο. Λετωνία. Βλέπω στο αεροδρόμιο της Λετωνίας τη φωτογραφία μου με έναν απαγορευτικό. Αποκλείεται να με αφήσουν να μπω μέσα έτσι όπως μιλώ. Ναι, τόσο πολύ. Τότε δεν το κάνετε σχολείο, δηλαδή και στον τόπο εσείς που. Αλλά η Λετωνία θα πάτε. Στις άλλες χώρες ήταν. Καμιά σχέση. Όχι. Βλέπαμε τότε που ήρθα στην Κύπρο ότι η Λετωνία, όπως είπε η Ηλία, ήταν πιο συγκρατημένη, ενώ οι Σλοβάκοι και οι Νορβηγοί ήταν πολλά ανοιχτά. Ήταν εξωκαρδία παραπάνω σαν εμάς. Ακριβώς. Ήταν πολλά πιο διόρυθμοι οι Λετωνοί. Δηλαδή οι Σλοβακοί και οι Νορβηγοί καταφέραν. Συμβιβαστήκαν αρκετά εύκολα. Προβληματιστήκαν πολλά πιο εύκολα στα προγράμματα μας εμάς. Ενώ οι Λετωνοί χρειαστήκαν λίγο παραπάνω χρόνο. Βασικά να μπουν στη ρουτίνα μας εμάς. Ναι, μέχρι το τέλος περάσαμε πάρα πολλά ωραία. Μπράβο. Και γνωριστήκαμε, μάθαμε το ένα στον άλλον. Πήρετε και πληροφορίες που θα πάτε, τι θα. Ναι. Το βόλιο με να πάει λίγο προς τα κάτω. Εμένα προσωπικά είπαμε ότι θέλει να με πάρει θάλασσα. Αλλά είπαμε ότι η θάλασσα τους περίπου τον Απρίλιο είναι στους 10 βαθμούς. Ω Παναγία μου. Που για εκείνους είναι οκ θερμοκρασία. 10 βαθμοί. Φυσιολογική θερμοκρασία. Με κρυοπαγήματα να έρθεις πίσω. Νομίζω από τώρα θα κάνεις έτσι μια προπόνηση πως θα το αρνηθείς ευγενικά. Πάρε πολλές βιταμινούλες. Μια κοπέλα από τη Λετωνία, μια σχολή για τη θερμοκρασία, δεν ξέρω αν σας το είπε, είχε μας πει ότι στην Κύπρο την ημέρα ήταν 32 βαθμοί και είπε μας ότι είχε της στείλει η μαμά της μήνυμα μόλις ότι ήταν 2 βαθμοί στη Λετωνία. Ήταν η πρώτη μέρα που φτάσα, δηλαδή ένα αλλαγή ήταν πάρα πολλά σοκαριστική για τους ίδιους. Φαντάζομαι, αρχίσαν και βγάζαν. Οι θερμοκρασίες σας φτάνουν μέχρι και τους πλην 20. Δηλαδή πολλά διαφορετικά. Φαντάζομαι ότι λόγω κλίματος, νομίζω εσείς πρέπει να ξέρετε να μας πείτε. Φανταστείτε ότι το θέμα παράδοση πόσο διαφορετικό θα είναι, επειδή ζουν μέσα σε τούτο το κλίμα. Εδώ στις άλλες δύο χώρες που βρέχει, ήδη είπαμε κλειστά, χτίρια, ιχθυοτροφία κτλ. Φαντάζομαι στη Λετωνία να κάνετε λίγο την έρευνα σας πριν. Μάλιστα. Άλλο, Ήλια μου, που τους πήρατε όταν ήρθαν εδώ στην Κύπρο. Άρεσαν τους βασικά που η Κύπρος μπορεί να μένει τόσο το πράσινο της ή τα χιόνια της όπως έχει η Λετωνία, αλλά άρεσαν τους ότι βασικά, τουλάχιστον στους τόπους που τους πήραμε, υπάρχει παντού η παράδοση. Άρεσαν τους τα αρχαία που είδαμε, το κούριο, άρεσαν τους. Το κούριο, ναι, πρέπει να εντυπωσιαστήκαν όλοι νομίζω με το κούριο, γιατί... Πράγμα πολύ ενδιαφέρον. Ναι. Και...
Κάνατε κάτι εκεί, σαν κάποια επαγγελία, κάτι σαν παράσταση. Ναι, υπήρχε ξενάγηση από τη συνάδελφο την Κλεοπάτρα, την Ευσταθίου. Οπότε τους εμίησε έτσι λίγο στη τέχνη του αρχαιοθεάτρου. Την ηχητική του θεάτρου επίσης. Χαρακτηριστική φωτογραφία στις κερκίδες εκεί πέρα, στα διάστηματα. Και άλλα εργαστήρια στην Κύπρο. Αρκετά εργαστήρια, ναι. Η αλήθεια, για να δείξουμε και αυτό που είπε πολύ ωραία η συνάδελφος προηγουμένως, ότι η παράδοση είναι κάτι που επιβιώνει, ναι, στις μέρες μας. Δεν είναι κάτι τετελεσμένο που έχει χαθεί. Επομένως, οι μαθητές των ξένων χωρών, αλλά και οι δικοί μας μαθητές, παρακολουθήσαν εργαστήρια καλαθοπλεκτικής, αργυροχοΐας. Στα Λεύκαρα ακριβώς. Επίσης, είχαν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν παρασκευή χαλουμιού, ακριβώς με το ταλάρι. Είδαν επίσης εργαστήριο παρασκευής παλουζέ, σουσούκου. Και αν δεν κάνω λάθος, είχαν και τη δυνατότητα να εμπλακούν να φτιάξουν. Ναι, μπήκετε και εσείς μέσα. Ναι. Σηκώσετε μανίκια και... Μάλιστα, πάτησαν και στα φύλλια. Μπράβο! Πατήσατε στα φύγια. Ναι. Πού έγινε αυτό το ίδιο? Στο Άρσο. Υπήρχε εκεί ειδικό χώρο. Υπάρχει ένα ειδικό χώρο. Στο Ιωνικό. Ναι. Στο ουσιαστικά παρουσιάσαν ότι παραδοσιακά γίνεται με τον τρόπο. Εν τω μεταξύ, όταν ήρθα στην Κύπρο, τι θέμα είχα? Γιατί είπαμε πριν, υπήρχε κάποιο θέμα και μετά πήγαμε στοχευμένα στα της Κύπρου. Εντάξει, εμείς στην Κύπρο στην ουσία συγκεντρωθήκαμε με τη βοήθεια της μουσικού της Γεωργίας της Πέτρου της Ευρυπίδου. Τους ετοιμάσαμε κάποια εργαστήρια μουσικής, παραδοσιακής, να μάθουμε λίγο τα παραδοσιακά τραγούδια των διαφόρων χωρών. Ναι, και της δικής μας χώρας φυσικά. Είχαμε μια πρώτη διαφορετικά ακούσματα από διαφορετικά ακούσματα σε διαφορετικές γλώσσες. Ήταν αξιοθαύμαστη, νομίζω, προσπάθεια από τη συνάδελφο. Έτσι, γιατί έπρεπε και η ίδια να μπει στη διαδικασία να. Ναι, οι διαφορετικές γλώσσες. Όλα αυτά τα τραγούδια. Η μουσική είναι παγκόσμια γλώσσα, αλλά μετά στο στίχο. Αλλά και το θέμα μας εμάς ήταν το πιο ειδικό θέμα, ήταν η παραδοσιακή στολή. Στολή. Ναι, είχαν την ευκαιρία να φορέσουν κομμάτια από τις στολές τους, λόγω του ότι εννοείται σε αυτές τις πτήσεις. Είναι και περιορισμένο το τι μπορούν να φέρουν μαζί τους. Τα κιλά. Έφεραν κομμάτια από τις στολές τους. Η Νορβηγία έφεραν pullover. Και αυτό ήταν εντυπωσιακό, γιατί στις δικές μας θερμοκρασίες τα καημένα τα παιδιά τα φόρεσαν. Τα οποία τα φόρεσαν, ναι, για να παρουσιάσουν το δικό τους το χορό. Να παρουσιάσουν το χορό τους, για να παρουσιάσουν τα τραγούδια τους. Και χόρεψα. Και χόρεψα και τραγούδισα με αυτά. Τους είχατε κάποιο μηχανιστικό ανοιχτό? Ναι. Εντάξει, και. Το ίδιο και η Σλοβακία. Ναι. Φόρεσαν παραδοσιακές φούστες, αν θυμάμαι καλά, τα κορίτσια. Και εμείς βεβαίως πλήρως. Σε πλήρη περίπτωση. Βρακούδα μας. Α, φόρεσαν την μπράκα. Ναι. Πώς τη βρήκαν τη δική μας τη στολή? Ενδιαφέρον. Ναι. Φαντάζομαι. Ναι. Μετά τους πιάσατε όλους στον κύκλο και χορέψαν όλοι μαζί. Χορέψαν όλοι, κυπριακά τραγούδια. Τραγούδισα στην γλώσσα μας. Πάρα πολύ συγκινητικό. Για μένα ήταν αρκετά συγκινητικό. Ήταν, ναι. Προσπάθησαν πάρα πολύ. Με μεγάλη επιτυχία δηλαδή. Μπράβο τους. Γιατί εμάς στην Ισπανία στο γράψαν έξω από την αίθουσα που μας φιλοξενούσαν, το καλωσορίσατε στη δική μας γλώσσα, ας πούμε. Εμάς έλειπε ένα γράμμα στον Google. Η μετάφραση πήγε κάπως λάθος. Αλλά αυτοί τα κατάφεραν και τραγούδησαν. Φαίνεται είχαν καλούς δασκάλους. Άλλη μόνο, αν δεν πενέψουμε το σπίτι μας, θα μας πλακώσει. Μάλιστα. Και δηλαδή τώρα, Ήρης μου, τα παιδιά που φιλοξενήσετε, θα πάτε εσείς με το καλό. Ναι, πάμε να το πάμε Λετωνία. Στη Λετωνία. Τι θέμα θα παρουσιάσετε εκεί? Υπάρχει κάποιον ή πάλι έτσι γενικά πάλι γύρω από την παράδοση, θα εστιάσετε σε κάπου? Ακόμα δεν βγήκε το πρόγραμμα. Μα και μόνο με τούντες θερμοκρασίες που μας είπατε, κινήστε μας πάρα πολλά την περιέργεια. Φαντάζομαι όμως ότι εννοείται θα παρουσιαστεί ξανά η μουσική, οι ετοιμασίες. Αυτές τις βλέπουμε και στη Σλοβακία βεβαίως την τελευταία μέρα ήταν αφιερωμένη και στη μουσική και τα δικά τους, ναι. Ναι.
Δηλαδή, πάρα πολύ ωραίες, πάρα πολύ έτσι, γεμάτες εμπειρίες. Δεν ξέρω αν εσείς, παιδιά, πραγματικά πρέπει να νιώθετε ευγνώμων που τα ζείτε. Σκεφανώς και προς τους καθηγητές σας που μπαίνουν σε τούτη διαδικασία να ασχοληθούν με όλο αυτό. Και επειδή βλέπω έτσι ο χρόνος να περνάει, αν έχουμε κάτι τελευταίο να πούμε πριν να κλείσουμε, αν θέλετε κάτι να συμπληρώσουμε σαν κατακλείδα. Λοιπόν, στο πρόγραμμα υπήρχαν πολλές δυσκολίες, ειδικά με τις πτήσεις, mm-hmm. όπως είχαμε πει και πριν. Ήρθαν μερικοί πιο νωρίς, μερικοί πιο αργά. Παρ' όλα αυτά, το πρόγραμμα τέλειωσε με έναν πολλά ευχάριστο αποτέλεσμα, δηλαδή. Μεγάλη επιτυχία. Με τα μεγάλη επιτυχία προφανώς. Mm-hmm. Όλοι οι φιλοξενούμενοι μας φύγαν από την Κύπρο και είχαν να πούν τα καλύτερα για τη φιλοξενία μας. Γενικά για την οργάνωση. Και εννοείται τούτο ένα αποτέλεσμα της καλής οργάνωσης των καθηγητών μας, προφανώς. Mm-hmm. Έτσι, όλων των καθηγητών που είχαμε πει και πριν. Ευχαριστούμε πολύ. Και δημοσία. Και δημοσία. Ναι. Και αν υπομονούμε πολύ για την αποστολή μας στην Λετωνία τον Απρίλη, να δούμε και εμείς πώς είναι η παράδοση, η ζωή στη Λετωνία, το πώς ζουν. Και ναι. Ωραία, εύχομαι τα καλύτερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους που είστε καλησπέρα. Μας ταξιδεύσατε πραγματικά χωρίς να μπούμε στη διαδικασία να κλείσουμε εισιτήριο σε αυτές τις χώρες. Ευχαριστώ πολύ το Λύκειο της Αγίας Φυλάξεως που ήρθε στους ραδιοθαλαμάνους του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού και όλους τους ακροατές που έμειναν συντονισμένοι μαζί μας. Μέχρι την επόμενη εβδομάδα, καλό υπόλοιπο. Γεια σας. Ήταν η εκπομπή «Μαθητικό μαγαζίνο». Ένα ταξίδι στις δράσεις των μαθητών. Της πόλεως και επαρχίας Λεμεσού. Μέσα από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.